Αυτό το θέλουμε. Τι συμφώνησαν? Διότι δεν μπορούμε να συζητάμε 24 ώρες πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο για τις τράπεζες, λέω ένα παράδειγμα, που είναι ένα μείζον θέμα με τεράστια σημασία για το πώς θα προχωρήσει από τούδο και εφεξής η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ποιο είναι το σχέδιο για μέχρι τέλος του χρόνου, όταν και θα ενταχθούν στο ευρωπαϊκό σύστημα και να μην ξέρουμε τι έχει συμφωνηθεί. Δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο για αυτό το οποίο μπήκε στη διαπραγμάτευση, η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ που δεν υπήρχε. Αυτή ήταν μια υποχώρηση της κυβέρνησης απέναντι σε μια απέτηση της Τρόικα, διότι η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, το οποίο περιλαμβάνει όλα αυτά, το οποίο είναι στη δημοσιότητα εδώ και 5 μήνες και έχει συζητηθεί επί Μακρόν, δεν είναι αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας. Όχι, πληρώσαμε 200.000 για να μας συμβουλέψουν. Ναι. Και είναι μια μελέτη, μια από τις μελέτες, τις οποίες παρήγγειλε η κυβέρνηση. Γράφτηκε από ελληνικά χέρια, μην σκεφτείτε ότι την έγραψε ΟΣΑ. Από ελληνικά χέρια έχει γραφτεί και έρχεται μέσω της Τρόικα ως πεδίο διαπραγμάτευσης. Για να γίνει από ελληνικά χέρια. Έτσι γίνεται συνήθως. Ο ΟΣΑ έχει μια ομάδα που συντονίζει και συνήθως. Αλλά λέτε ότι οι επιστήμονες μας. Κάποιος στην εκπομπή έχει πει ότι φτιάχτηκε από τους συμβούλους του κυρίου Χατζηδάκη. Δεν κάνω τίποτα συνωμοσιολογικό. Λέω τα δεδομένα. Έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν άρα ένα θέμα το οποίο δεν αποτελεί και μπαίνει στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Κατά τη γνώμη μου, αντί να μπει στην ουσία, έπρεπε να αρνηθεί η κυβέρνηση εξ αρχής οποιαδήποτε συζήτηση, αφού δεν αποτελεί. Και φτάνουμε στο σημείο 7 μήνες μετά να συζητάμε για ρυθμίσεις οι οποίες είναι εμφανώς κατάτηση του εγχώριου παραγωγικού συστήματος. Εμφανώς. Δεν λέει στο θέμα του στο γάλα, στο λάδι που. Τι να πούμε, να νοθεύουμε. Εντάξει. Είναι, το βάλαμε. Ναι, αλλά είναι μέσα στη μελέτη του ΟΣΑ. Ναι, 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 έχετε δίκιο το συμμερίζω. Αλλά η ιδέα και μόνο που υπάρχει μέσα στον ΟΣΑ ότι για να πεινίνω το λάδι θα το νοθεύω. Γιατί πολλοί τώρα τελευταία δημοσιογράφοι, πολιτικοί λένε ότι ξέρεις κάτι, βρε παιδιά, ενωθείτε. Αποκλείται να ενωθείτε. Δεν σας συνδέουν. Εμάς, ναι, αλλά υπάρχουν όμως θέματα στα οποία θα μπορούσατε να κάτσετε να συζητήσετε για το γάλα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει η άποψη ΣΥΡΙΖΑ, η άποψη Νέας Δημοκρατίας από ΠΑΣΟΚ. Είναι το γάλα, η εθνική οικονομία, ο καταναλωτής. Ο μικροπαραγωγός. Θα μπορούσατε δηλαδή να βρείτε ένα κοινό τόπο για να συζητήσετε. Επαναλαμβάνω ότι η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, και το λέω με πλήρη προσωπική ευθύνη, για πέταμα. Την έχω μελετήσει. Βλέπετε σκοπιμότητα εσείς. Βεβαίως και υπάρχει σκοπιμότητα. Ξέρετε, βγήκε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φαρμακοποιών, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επί σειρά ετών. Ο κ. Θεοδωσιάδης. Ο κ. Θεοδωσιάδης. Εκείνος έκανε γνωστή χτες εδώ σε αυτή την εκπομπή την κομματική του ταυτότητα. Και είπε ότι ήδη έχει γίνει συμφωνία με μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και μια μεγάλη αλυσίδα φαρμακείων ευρωπαϊκών. Όπου αυτά μεθοδεύουν την αλλαγή για να έρθουν και να περάσουν τα φαρμακεία μέσα από τα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί ακόμα και σε ένα χασάπικο. Ναι. Γιατί ο νόμος αυτός λέει ότι οπουδήποτε εκτός φαρμακείου θα μπορεί να γίνει φαρμακείο. Το οπουδήποτε εντάξει. Δεν θα μπορεί να γίνει σε σουβλατζίδικο προφανώς. Κύριε Παπαδάκη, στο γάλα. Δεν το κατήγγειλα εγώ. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φαρμακοποιών το κατήγγειλα. Στο γάλα. Ποια είναι η θέση σας συγκεκριμένα για το γάλα? Θα σου πω πολύ. Προστασία της εγχώριας παραγωγής. Διατήρηση των 5 ημερών. Α. 5 ημέρες. Καταναλωτής στην φθηνή τιμή. 5 ημέρες. Θα σα πω για το. Εμείς παράγουμε ακριβό γάλα στην Ελλάδα. 0,45. Αυτό είναι το κόστος παραγωγής και είναι αντικειμενικό. Δεν γίνεται να μειωθεί. Γιατί προφανώς αν είχαμε 1 εκατομμύριο λιβάδια θα έκανε 0,35 παραγωγή. Προφανώς. Και υπάρχουν χώρες που παράγουν πιο φτηνά το γάλα. Από εκεί και πέρα, με το 0,45 έχουμε ένα γάλα το οποίο έχουμε εξαιρετική βιομηχανία γάλακτος, όπως ξέρετε, και πολύ εξαγωγική στο δεύτερο σκέλος. Λοιπόν, εμείς σήμερα είμαστε 30 με 40% κάτω από την ποσόστοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εμείς έχουμε δυνατότητα να παράξουμε άλλο 40% γάλα. Ένα. Δύο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει 2 μέρες, 11 μέρες και 32 μέρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει το φρέσκο γάλα για να φέρει τον τίτλο φρέσκο γάλα είναι από 5 έως 7 μέρες. Εμείς ως χώρα επιλέξαμε το 5. Βεβαίως.
Αυτό λέει. Επιλέξαμε το 5 και ήμασταν εντός της πολιτικής, διότι θέλαμε φυσική προστασία της εγχώριας παραγωγής. Να το συντομεύσω. Για να μην έχεις αγωγές. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να πάω και στον κύριο Κουτσούκο μια πρώτη, γιατί έχω ένα γενικό γραμματέα. Άρα διατήρηση και ενίσχυση του σύστηματος. Τον κύριο Σκορδάκητε. Όχι, τον γενικό γραμματέα. Τον κύριο Στεργίου. Τον κύριο Στεργίου. Ακούστε. Πρώτα-πρώτα, κύριε